λαμπερή εκρηκτική αντίθεση. Η Ζωή Λάσκαρη ήταν μια αληθινή στάρ που μεσουράνησε τη δεκαετία του 60. Πάνω απ' όλα όμως ήταν ένας απλός γοητευτικός άνθρωπος γεμάτος αγάπη για την οικογένειά της, τους δικούς της ανθρώπους και για τους χιλιάδες θαυμαστές της που τη φώναζαν Ζωήτσα. Εγώ στεναχωρία με τους ανθρώπους που δεν τολμούν να ζήσουν γιατί φοβούνται. Και αυτό είναι μεγάλη δυστυχία γιατί χάνεις πολλά από τη ζωή. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στην οικία της στο Πορτοράφτη, σκορπίζοντας τη θλίψη στις δύο κόρες της, τη Μαρία Ελένη Λικουρέζου και τη Μάρθα Κουτουμάνου από τον πρώτο της γάμο και στον αγαπημένο της σύζυγο Αλέξανδρο Λικουρέζο, με τον οποίο ζούσε μαζί πάνω από 40 χρόνια. Και από την αρχή τον λάτρευα και τον λατρεύω μέχρι σήμερα. Καταρχήν, πέρα από το ότι ο Αλέξανδρος Λικουρέζου, ο δικηγόρος, είναι ένας υπέροχος και σπάνιος άνθρωπος. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Κοιμόμουν δίπλα της και δεν ξύπνησε ποτέ. Δύσκολη κατάσταση. Πολύ ζόρικη η διαχείριση της απώλειας. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Αλέξανδρου Λικουρέζου, ενώ η κόρη της Μαρία Ελένη αποχαιρέτησε τη μητέρα της με μια φωτογραφία και ένα σύντομο συγκινητικό μήνυμα στο Instagram. Το πιο λαμπρό αστέρι μου, μαμάκα μου, σε ευχαριστώ για όλα. Η ζωή ήταν ένα πρόσωπο με πολλές αντιθέσεις, αλλά πάρα πολύ γοητευτικό. Σκέφτομαι τον Αλέξανδρο που μένει μόνος του και είπε ότι ήταν ο άνθρωπος της ζωής της και ήταν γι' αυτόν ο άνθρωπος της ζωής του. Αν και στάρ, ποτέ δεν ζαλίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Αγαπημένο παιδί του Φίνου, είχε πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες, αφήνοντας εποχή με την ομορφιά και το ταλέντο της. Άτομο από την Οβολούς ολόκληρη, θεριό ήταν. Άνθρωπος. Το σκληρότερο ήταν άνθρωπος. Δεν είχαμε ευελπισμό στη δική μας δουλειά. Είμαστε μια οικογένεια. Γεμάτη όνειρα ετοιμαζόταν να παίξει το φθινόπωρο σε μια κωμωδία στην ομώνυμη θεατρική της σκηνή με σκηνοθέτη τον Αντώνη Λουδάρο. Προχθές το βράδυ μιλήσαμε, ήταν χαρούμενοι. Ήταν έτοιμο το σκηνικό, ήταν ήδη στημένο από την περασμένη Κυριακή και περίμενε 1η Σεπτέμβρη να ξεκινήσουμε με χαρά τις πρόβες μας. Είχε συνεργαστεί με την ΕΡΤ στη μεταφορά θεατρικών έργων στην τηλεόραση, όπως στη σειρά μυθοπλασίας Μαρία Πάρνη σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, η οποία προβλήθηκε στην ΕΡΤ το 1981. Πρώτη της ταινία «Ο Κατήφορος» της Φίνος Φιλμ σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη. Αν και πρωτόβγαλτη, η ερμηνεία της καθυλώνει και αμέσως γίνεται η μούσα του Φίνου. Το 1962 ξεκινούν τα musical στο ελληνικό σινεμά και η όμορφη Ζωήτσα αποδεικνύει ότι έχει και φλέβα κομικής ηθοποιού. Ήταν η τελευταία από αυτό, από αυτή την εποχή που γεννούσε μύθους και υπέρλαμπρα αστέρια. Έχει αφήσει εποχή το ερωτικό της ειδήλιο με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Αλλά από το 1976 που μπήκε σαν θύελα στο δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου Αλέξανδρου Λικουρέζου, όλοι οι άλλοι έρωτες έσβησαν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της, η Ζωή Λάσκαρη θα κηδευτεί την 3η 22 Αυγούστου και ώρα 1 από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου και η ταφή θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στην κηβωτό του πατέρα Αντώνιου.